Public School. Μαζί θα δούμε την ερώτηση από το παράθυρο στη σελίδα 54 του σχολικού βιβλίου, η οποία ανήκει στο κεφάλαιο Δέλτα και την αρχαϊκή εποχή από το 800 έως το 479 π.Χ. και συγκεκριμένα την έκτη ενότητα που εξετάζει τους πανελλήνιους δεσμούς. Πάμε να δούμε τι μας ζητάει η ερώτησή μας. Μπορείτε να χρονολογήσετε τη μάχη του Μαραθώνα που έγινε το 490 π.Χ. με βάση τις Ολυμπιάδες? Οπότε, για πάμε να δούμε εμείς από το παράθεμα στη σελίδα 54 πώς χρονολογούμε τις Ολυμπιάδες, το οποίο αφού ξεκινάει και μας λέει κάποια εισαγωγικά συνεχίζει. Ως πρώτη Ολυμπιάδα θεωρήθηκε εκείνη το 776 π.Χ. κατά την οποία νικητής στον αγώνα δρόμου ήταν ο Ηλίος Κόρυβος. Και συνεχίζει παρακάτω και μας λέει: για να υπολογιστεί σε ποιο έτος αντιστοιχεί κάθε έτος μιας Ολυμπιάδας, ακολουθεί το εξής υπολογισμός. Οπότε εδώ έχουμε τον τρόπο που υπολογίζουμε τις Ολυμπιάδες. Πολλαπλασιάζεται επί 4 ο αριθμός της προηγούμενης από τη δεδομένη Ολυμπιάδα και στο γινόμενο προστίθεται ο αριθμός του ζητούμενου έτους και το άθροισμα αφαιρείται από το 777. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα ένα παραδειγματάκι εδώ πέρα. Για να βρεθεί, λέει, το πρώτο έτος της 46ης Ολυμπιάδας. Οπότε εμείς θέλουμε το πρώτο έτος από την 46η Ολυμπιάδα. Έχουμε 45, που όπως είπε παραπάνω, είναι η προηγούμενη από αυτή που ζητάμε. Άρα ποιο είναι το πριν από την 46η, 45η. Επί 4, όπως λέει εδώ, επί 4 λέει ο αριθμός της προηγούμενης Ολυμπιάδας, μας κάνει 180. Στο οποίο τι προσθέτουμε? Προσθέτουμε το έτος που ζητάμε. Το ζητούμενο έτος, το οποίο είναι το πρώτο. Και μας κάνει όλο αυτό 181. Μετά το αφαιρούμε από το 777, που είναι εδώ πέρα, όπως μας λέει το σχολικό μας βιβλίο, και έχουμε 596. Οπότε το πρώτο έτος της 46ης Ολυμπιάδας είναι το 596 π.Χ. Πάμε εμείς τώρα να κάνουμε όμως κάτι αντίστροφο, γιατί εδώ μας λέει, μας δίνει μια χρονολογία και μας λέει με βάση αυτή τη χρονολογία να βρούμε για την Ολυμπιάδα. Οπότε η χρονολογία μας εδώ η βασική είναι το 490 π.Χ. και το 776, το οποίο όπως μας λέει το παράθεμά μας είναι η πρώτη Ολυμπιάδα. Έτσι. Και πάμε. Από το 776, που είναι το έτος της πρώτης Ολυμπιάδας, θα αφαιρέσουμε πλην το 490. Το οποίο αν κάνουμε τις πράξεις, θα μας βγει 286. Οπότε, το 286, που είναι τα χρόνια που μεσολαβούν, ανάμεσα στο 776 που είναι η πρώτη Ολυμπιάδα και στο 490 που είναι η μάχη, εδώ θέλουμε εμείς να βρούμε πόσες Ολυμπιάδες έχουν γίνει. Το 286 που είναι τα ενδιάμεσα χρόνια, το διαιρούμε δια το 4. Οπότε έχουμε 286 δια του 4, το οποίο μας κάνει 71,5. Όταν διαιρούμε τα χρόνια δια του 4, έχουμε τις Ολυμπιάδες. Οπότε βλέπουμε ότι από το 776 που έγινε η πρώτη μέχρι το 490 που είναι η μάχη μας, έχουμε το 71,5 που είναι η 71η και μισή Ολυμπιάδα. Οπότε η Ολυμπιάδα έχει 1, 2, 3, 4, το μισό είναι εδώ, οπότε εδώ έγινε η μάχη του Μαραθώνα. Οπότε η απάντησή μας είναι ότι η μάχη έγινε, λοιπόν, το τρίτο έτος της 72ης
δεύτερης Ολυμπιάδας.